Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Καλή εβδομάδα. Εδώ είμαστε και σήμερα μέχρι τις 7.30, δοκάρι και μέσα, με Νίκο Αλέφαντο, Κωστή Ραπτόπουλο και ένα αφιέρωμα στον Άγιαξ, όπως το έχουμε ετοιμάσει για τη σημερινή εκπομπή. Ένας Άγιαξ, ο Έαντας, ο οποίος έχει πάρει βέβαια το όνομά του από την αρχαία μυθολογία και έχει πάρα πολλούς φίλους παγκοσμίως και βέβαια και στην Ελλάδα, κυρίως λόγω του Γιώχαν Κρόιφ, αλλά και όχι μόνο. Νίκο, καλησπέρα. Καλησπέρα, Γιαννάκη μου. Να ξέρεις ότι με σταματάει πολύ κόσμος, είναι ενθουσιασμένος με όλα αυτά που τα βγάζεις, τρομερά και ποδοσφαιρόφιλοι. Mm-hmm. Και ορισμένοι ήταν στην ηλικία της εποχής. Τα έχουν ζήσει, τα έχουν δει, είναι τυχεροί, ναι. Τρελαίνονται. Λοιπόν, σήμερα το πρωί τρία άτομα θα βάλεις και σήμερα και σήμερα, λέω, θα έχει. Έχουμε Άγιαξ, οπότε θα μας αναλύσεις κυρίως και το ολοκληρωτικό ποδόσφαιρο του Ρίνους Μίχελς. Πάμε να πούμε μια καλησπέρα στον Κωστή Ραπτόπουλο, που σίγουρα θα είναι και αυτός διαβασμένος. Γεια σου, Κωστή. Ο Κωστής. Τι γίνεται, Αλεφαντική. Ναι, συγχαρητήρια, ναι. Την μπλούζα σου, Κώστα. Η μπλούζα είναι δεκαετία 80. Έτσι. Φοβερή. Η μπλούζα είναι Ηρακλής, 85-87, Νίκος Αλέφαντος και τα λοιπά. Ο Άγιαξ, το οποίο έπαιξε ολοκληρωτικά με το 4-3-3, το οποίο ο Νίκος όχι διδαχτεί από τον Μπόμπεκ, αλλά ο Νίκος είχε πολλές ενστάσεις για το αμυντικό κομμάτι των Ολλανδών γενικότερα, και στην πορεία της κουβέντας νομίζω ότι καλό θα ήταν, εκτός από τα όμορφα λόγια που θα πούμε για το επιθετικό κομμάτι της κοινής τακτικής και τα λοιπά, να δούμε γιατί ο Άγιαξ, αλλά και η Εθνική Ολλανδία γενικότερα, ο Άγιαξ δεν πήρε παραπάνω από ό,τι μπορούσε να πάρει. Γιατί νομίζω ότι το αμυντικό κομμάτι δεν το φροντίζανε ιδιαίτερα εκείνο το διάστημα και ίσως να χάσανε πολλούς τίτλους από εκείνο το από εκείνο το κομμάτι, κατά κάποιο τρόπο. Από την άλλη, τις καλές εποχές από το 69 μέχρι το 73 έχουμε συνεχόμενους τελικούς για Ολλανδικές ομάδες. Εγώ να πω με την ευκαιρία ότι η εκπομπή μεταδίδεται ζωντανά και στην σελίδα Νίκος Αλέφαντος στο Facebook και θα δούμε και σε full screen το παλμαρέ του Άγιαξ ως εκκίνηση, ως πρόλογο για το σημερινό αφιέρωμα. Εδώ βλέπουμε τα πρωταθλήματα και τα κύπελα, αλλά και βέβαια οι ευρωπαϊκές διακρίσεις με τέσσερα Champions League κύπελα πρωταθλητριών, κύπελο κυπελούχων και κύπελο UEFA και ευρωπαϊκό Super Cup και διπυρωτικό κύπελο. Νίκο και Κώστα, ξεκινώντας αυτό το αφιέρωμα στον Άγιαξ, να πούμε ότι ουσιαστικά από τα μέσα της δεκαετίας του 60 βγαίνει στο προσκήνιο ο Άγιαξ, όταν ξεκινά τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα ο Γιώχαν Κρόιφ και όταν αναλαμβάνει την τεχνική ηγεσία ο Ρίνους Μίχελς με δύο πρωταθλήματα. Τον οποίο ο Νίκος έχει γράψει στο βιβλίο του, το πρώτο, ότι ο Μίχελς είναι δάσκαλος. Το πρώτο βιβλίο του Αλέφαντου, το 85 που βγήκε, 84-85, απτυχτό για την αναγνώριση, λέει καλά λόγια για τον Μίχελς ο Νίκος. Ναι, θα τον ρωτήσω ακριβώς, να πούμε ότι ο Μίχελς δύο πρωταθλήματα έχει παίξει σε δύο τελικούς πρωταθλητριών. Το 69 χάνει από την μεγάλη Μίλαν του Ριβέρα με 4-1 και το 71 με τον Παναθηναϊκό στο Γουέμπλεϊ παίρνει ο Άγιαξ το πρώτο του ευρωπαϊκό. Άρα να ξεκινήσουμε με αυτό, Νίκο. Ρίνους Μίχελς, να πούμε τον είδε ο Νίκος. Τον έχεις ζήσει, έτσι. Τον έχει δει ο Νίκος, ναι, να μας πει για τη δουλειά του. Γι' αυτό το ολοκληρωτικό ποδόσφαιρο που λέγανε. Ναι, ήταν το ρολόι που μας είχε πει. Μεγάλος προπονητής. Εποχή εκείνη ήταν, όπως λες και εσύ και ο Κώστας, ήταν τρομερός ο Άγιαξ. Με Κρόιφ, με τέτοια. Και έπαιζε φοβερή μπάλα. Ήταν προπονηταράς ο Μίχελς. Καλά συστήματα, τακτικές. Ωραία το 4-3-3. Το έπαιζε πολύ. Μέσα με Κρόιφ. Έκανε φοβερά πράγματα. Τρέχαμε όλοι στις τηλεοράσεις. Αυτό το ολοκληρωτικό ποδόσφαιρο που λέγανε τότε, δηλαδή το ρολόι που αλλάζανε τις θέσεις οι ομάδες, ήταν καινοτόμο, ήταν του Μίχελς, το είχε φέρει ο Μίχελς πρώτη φορά. Παγκόσμια, ναι. Ναι. Ιδίως όταν το ξεκίνησε η Ολλανδία, ξεστικώθηκε το σύμπαν. Ναι.
νίκες, ασχοληθήκαν όλοι, ήταν φοβεροί. Δηλαδή τρέχαμε κατευθείαν να αρχίσει το παιχνίδι του Άγιαξ. Είχε παίχτες καλούς, γρήγορους, αλλά έπαιζε ωραία το 4-3-3. Με καλές καλύψεις. Ναι, με τις καλύψεις έτσι. Ναι, μπαίνει μέσα ο εξτρέμ, έβγαινε ο μπακ, ο χαφ τον κάλυπτε. Ή αν έβγαινε ο χαφ ο δεξής, ο μπακ έκλεινε προς τον χαφ. Δεξής και φύλαγε και τη θέση του. Είχαν ωραία πράγματα. Από μέσα ο Νέσχες γινόταν δεύτερος κυνηγός, κρυφός, καλά πόντια. Η αλλοκάλυψη που είχαν και οι συνεχόμενες αλλαγές των θέσεων. Αλλοκάλυψη ακριβώς. Λοιπόν, δηλαδή έκανε την κίνηση. Παμάζος χάρη μπροστά, η θέση πίσω, κοίταγες, ήταν έτοιμη. Αν γινόταν αντεπίθεση, ήταν καλυμμένη. Και το πρώτο θύμα στον πρώτο ευρωπαϊκό τελικό που κέρδισε ο Άγιαξ ήταν ο Παναθηναϊκός στο Wembley το 1971. Έχουμε μία κάρτα, εδώ είναι η εντεκάδα σε εκείνον τον τελικό. Να δούμε σε full screen για να θυμηθούμε και τους παίκτες με Van Dijk, Kaiser, Svart, Cruyff, Μιούρεν, Ρέντερς, Νέσκενς, Σουρμπίρ, Βέσοβιτς, Χουλσόφ και, ναι, Χουλσόφ, και τον Στούι. Είναι ενδεικτικό ότι εδώ βλέπουμε τον Νέσκενς να ξεκινάει σαν δεξιμπάκ, αλλά ουσιαστικά έπαιζε και εξτρέμ και έδωσε επιθετικός. Είναι η αλλαγή ακριβώς των θέσεων που κάνανε. Αλλά ήθελα, Νίκο, να σταθούμε πρώτα σε κάτι άλλο. Η παγκόσμια στατιστική, η Παγκόσμια Επιτροπή Στατιστικής ανέδειξε τον Μίχελς ως τον καλύτερο προπονητή του 20ου αιώνα. Να βλέπουμε εδώ την συγκεκριμένη βαθμολογία με Μίχελς νούμερο 1, Άλεξ Φέργκισον νούμερο 2, Αρίγκο Σάκη νούμερο 3, τον Κρόιφ ως προπονητή νούμερο 4, Γκουαρδιόλα, Βαλερί Λομπανόφσκι, τον Χερέρα, Κάρλο Αντσελότη, τον Χάπελ και τον Μπιλ Σάνκλι. Οι 10 καλύτεροι. Προπονητάρες. Αδικείται κάποιος, θα έπρεπε... Να νομίζω ότι είναι πολύ καλή. Ο Ρίνο Μίχελς έκανε όργια την εποχή εκείνη. Ο Φέργκισον τα ίδια. Ο Σάκη, ο Κρόιφ. Ο Γκουαρδιόλο πρωτόβγαινε. Πρωτόβγαινε, σωστά. Τότε, Λομπανόφσκι. Και αυτός, ας πούμε, και ο Σοβιετικός, Ερέρα, από τον Χερέρα τον έχουμε ξαναπεί, Αντσελότη. Ο Αντσελότη μετά πήρε από αυτούς Μίλαν και λοιπά και προσπάθησε να βγάλει. Ο Χάπελ ήταν καταπληκτικός, τον έτσι παρακολούθησα, είχε μεγάλη ποικιλία προπονής, 4-3-3, ήταν απίθανος. Τον δίδασκε πολύ καλά και ο Μπίλι Σάκλι. Ναι. Αυτή λοιπόν είναι η δεκάδα. Θα είδαμε την εντεκάδα του τελικού στο Wembley στο πρώτο ευρωπαϊκό τρόπαιο που κατακτά ο Άγιαξ. Νομίζω 2 χρόνια πριν είχε ιτηθεί από τη Μεγάλη Μίλαν με 4-1. Και κατόπιν εδώ είναι ο Άγιαξ. Θα έρθουν ο Άγιαξ του τελικού στο Wembley με Χουλσόφ, Στούι, Σουρμπίρ, Φαν Ντάικ, Μιούρεν, Κάιζερ, Σβάρτ, Ρέντερς, Βασόβιτς, Κρόιφ και τον Έσκενς βέβαια, για να έρθουν μετά άλλοι 2 σερι τίτλοι, δηλαδή το 1972 και το 1973, έχοντας όμως τότε στον πάγκο τον Ρουμάνο, τον Στέβαν Κόβατς. Και... Ο οποίος πέρασε και στο Παναθηναϊκό, αλλά είναι επικό. Και λένε... Το θυμάμαι, είχε έρθει πολύ γέρος εδώ, καταστήσει τον Πετρόπουλο που είχε χάσει το πρωτάθλημα το 82 και με ένα τηλεβόα είχε έρθει ο Κόβατς στο Παναθηναϊκό μια χρονιά όπου τον κέρδισε ο Αλέφαντος στη Δράμα 2-1 με μεγάλη μπάλα τον Κόβατς. Μάλιστα. Αν τον θυμάσαι, Νίκο, τον είχε κερδίσει τον Κόβατς με Στράζαλη, με Γκατζηλάκη, με Σταύρου, με Μπανάσα, με αυτούς τους παίκτες. Ήταν ο Νίκος. Που τα θυμάσαι, ρε γιγάντα. Και ήταν η μεγάλη νίκη του Αλέφαντου εναντίον του Βαρδινογιάννη μετά το επεισόδιο στην Κρήτη με τον Πετρόπουλο που στο φιλικό που ήταν να χάσει. Και ο Παναθηναϊκός δεν πήγαινε καλά με τον Κόβατς, ο οποίος σε μεγάλη ηλικία τον κατεσπάραξε ο Αλέφαντος μέσα στη Δράμα με 2-1. Και ο Παναθηναϊκός πέφταν 4 και κάποια στιγμή κινδύνευσε και για να αναλάβει ο Παπαεμμανουήλ, ο συγχωρεμένος μετά τον Κόβατς
και μετά έρθει ο Κμόχ που έκανε την πόλη. Πάντως, λένε παιδιά, Κώστα και Νίκο, ότι ουσιαστικά ο Ρουμάνος ο Κόβατς δεν έκανε τίποτα άλλο από το να ακολουθήσει τις τακτικές που είχε ο Μίχελ νωρίτερα. Ήταν μια ομάδα στρωμένη. Και δεν ήταν το κουστούμι πιο πολύ, ναι. Ιστορίες, τέτοια. Αλλά δύο ευρωπαϊκά. Ουσιαστικά στην ομάδα τη στρωμένη που είχε αφήσει ο Μίχελ. Λοιπόν, να πούμε ότι είχε κερδίσει στους τελικούς δύο ιταλικές ομάδες και μάλιστα Κώστα με 0 παθητικό. Ναι. Αρχικά σπάνιο φαινόμενο. Την Ίντερ με 2-0. Θυμίζω η Ίντερ ήταν της εποχής του Ρομπέρτο Μπονισένια με 2 γκολ του Κρόιφ. Βέβαια. Και το 73 1-0 την Γιουβέντους του Ρομπέρτο Μπέντεκα με γκολ του Τζόνι Ρέπ. Εδώ βλέπουμε αντίστοιχα τις εντεκάδες με τριάδα μπροστά, Κάιζερ, Κρόιφ, Ρέπ, Μιούρεν, Χάν, Νέσκενς και το 72-73. Ο Ρέπ ήταν γρήγορος πολύ. Ναι. Φυσέκη. Χωνότανε μέσα κάθετα. Δεν έβγαινε από δεξιά σέντρες συνέχεια. Ναι. Πάπτου έμπαινε κάνε μέσα. Χώρο ο Κρόιφ λίγο μέσα αριστά και μπαίνε μέσα. Δεύτερο σέντρεφορ, έβγαινε ο Νέσκεν ή ο Σουρμπίρ είχε ταχύτητα μεγάλη. Κρόλ Σουρμπίρ μπακάρες. Άρα δεν ήξερες ποιον να πρωτοφυλάξεις, ε. Μπράβο. Ο Κάιζερ. Κρόλ Σουρμπίρ μπακάρες. Για πότε φεύγανε ο ένας, έμενε απίθανη. Γινόταν εξτρέμ. Ναι. Σου καλύπταν όμως, ξέρεις, όταν έβγαινε Φερρυπίνο Σουρμπίρ, ο Χάν τον κάλυπτε, γιατί έβγαινε ψηλά πάνω. Ανέβαινε. Και από την άλλη πλευρά ο Μούρεν. Νιούρεν, ναι. Και εδώ είναι το 71-72. Κρόλ Σουρμπίρ ήταν μπακάρες. Είναι τα χρόνια, τα χρόνια δόξας του Άγιαξ, έτσι, ουσιαστικά με ίδιες εντεκάδες. Μπράβο. Εδώ βλέπουμε την ομάδα της εποχής, 72-73, για να έρθει, όπως είπαμε μετά, και η νίκη επί της Γιουβέντους με 1-0, με τον γκολ του Τζόνι Ρέπ. Διεθνής καταξίωση και θαυμασμό από όλον τον φιλαθλοκόσμο για εκείνη την τρομερή τριετία του Άγιαξ. Οπότε, λέω, αφού είδαμε και τις εντεκάδες, να περάσουμε στο πρώτο βίντεο που έχει ετοιμάσει ο Γιώργος Ολίγκρης. Ξεκινάμε από την ίδρυση του στο 1900 και φτάνουμε μέχρι στις χρυσές εποχές των Μίχελς και Κόβατς. Ήταν 18 Μαρτίου του 1900, 10 παρατέταρτο το πρωί. Ένας νεαρός φοιτητής ονόματι Floris Stempel συναντήθηκε με τους φίλους του σε μια καφετέρια στο Άμστερνταμ, την Oost-Indië, και αποφάσισαν να ιδρύσουν έναν από τους σπουδαιότερους συλλόγους στην ιστορία του ποδοσφαίρου. Ωστόσο, υπάρχει μια απόδειξη ότι ο Έαντας υπήρξε αρκετά χρόνια πριν, όταν ο Stempel είχε παρουσιάσει μια κάρτα μέλους με ημερομηνία 1894 και με ανορθρόγραφο κείμενο Football Ball Club Ajax. Ο Ajax άρχισε ως σύλλογος των προνομιούχων, αφού από την πρώτη χρονιά της ίδρυσής του τα μέλη πλήρωναν 50 cents για την εγγραφή και 25 ως ετήσια συνδρομή. Φαίνεται πως η διοίκηση αποτελείται από τον Stempel και τους φίλους του, αλλά και τον Χαντάντε και τον Κάρελ Ρέζιερ είχαν καβαλήσει το καλάμι, αφού θέσπισαν πρόστιμα για τους οπαδούς, των οποίων η παρουσία στο γήπεδο ήταν υποχρεωτική. Οι πρώτες εμφανίσεις ομάδας ήταν με μαύρες και κόκκινες ρίγες. Η ομάδα αναγκάστηκε να αλλάξει χρώματα, αφού τα ίδια φορούσε και η Σπάρτα του Ρότερνταμ. Ο Άγιαξ προτίμησε τις άσπρες κόκκινες εμφανίσεις και κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί ότι κάποτε θα τις αναγνώριζαν όλοι οι ποδοσφαιρόφιλοι στον πλανήτη. Πόσο μάλλον όταν το 1914 ο θρυλικός Έαντας έπεσε ξανά στην δεύτερη κατηγορία, στο μοναδικό υποβιβασμό της ιστορίας του. Η πρώτη χρονιά ορόσημο για τον Άγιαξ ήταν το 1918, όταν προπονητής ανέλαβε ένας Άγγλος, ο Τζακ Ρέινολτς, που έμεινε στον πάγκο για 25 χρόνια. Ουσιαστικά έμεινε μέχρι το 1950. Μεσολάβησαν 5 χρόνια στα οποία ήταν κρατούμενος στο Ναζί σε στρατόπεδο συγκέντρωσης. Γενικά, κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, κυνηγήθηκε πολύ όσοι βρίσκονταν μέσα στον Άγιαξ. Είχε χαρακτηριστεί στην Ολλανδία ως ομάδα των Εβραίων. Μέχρι τότε, πάντως, ο Άγιαξ είχε ήδη προλάβει να κατακτήσει 7 πρωταθλήματα και ένα κύπελλο Ολλανδίας. Η δεκαετία 55-65 ήταν μία από τις χειρότερες στην ιστορία της ομάδος.
που έφτασε στο χείλος του επιβασμού. Ήταν γραφτό, φαίνεται, η έξοδος από το τούνελ να συμπέσει με την εμφάνιση ενός από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές όλων των εποχών. Ο Γιώχαν Κρόιφ πραγματοποίησε τον ντεμπούτο του στον Άγιαξ στις 24 Οκτωβρίου του 1964. Λίγους μήνες αργότερα, τον Ιανουάριο του 1965, την τεχνική ηγεσία είχε αναλάβει ο Ρίνους Μίχελς. Ο προπονητής Θρύλος δημιούργησε μια ομάδα ικανή να προκαλέσει τον τρόμο στους αντιπάλους της. Με ηγέτη τον Κρόιφ και άξιους συμπαραστάτες, τους Κάιζερ, Χουλσόφ, Κρόλ, Σουρμπίρ, Μιούρεν, ο Μίχελς εμπνεύστηκε και ο Άγιαξ παρουσίασε το πρωτοφανές για την εποχή ολοκληρωτικό ποδόσφαιρο, το περίφημο Total Football. Μετά από έναν χαμένο τελικό στο κύπελλο πρωταθλητριών το 1969, όταν έχασε από τη Μίλαν με 4-1, οι Ολλανδοί επέστρεψαν και κατέκτησαν τρεις συνεχόμενες φορές το τρόπαιο, το 1971, το 1972 και το 1973. Η αρχή έγινε στις 2 Ιουνίου του 1971, με τη νίκη 2-0 επί του δικού μας Παναθηναϊκού στο Γουέμπλεϊ. Αυτό ήταν το πρώτο κύπελλο πρωταθλητριών. Ακολούθησε ο θρίαμβος επί της Ίντερ με το ίδιο σκορ το 1972 στο Ρότερνταμ και ο κύκλος έκλεισε με το 1-0 επί της Γιουβέντους το 1973 στο Βελιγράδι. Λοιπόν, είδαμε το πρώτο αφιέρωμα που αφορά βέβαια τον Ρίνους Μίχελς και τον Ρουμάνο τον Κόβατς στην πορεία. Πριν συνεχίσουμε να πάμε τώρα νομίζω στο διαφημιστικό για να πάμε μετά σε ρί, έχουμε να δούμε και άλλο βίντεο ή να συνεχίσουμε τώρα, Γιώργο. Πάμε σε ένα διαφημιστικό και επιστρέφουμε. Λοιπόν, μετά το απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα επιστρέφουμε. Νίκο. Έχουμε κολαγόνο. Είναι τρομερά, κάνω πολύ καλό στον οργανισμό, απίθανα. Σου δίνουν κέφι, ζωή, δύναμη, να κάνεις και ωραία προπόνηση, να το προτιμάτε και επιπλέον παίρνεις το προκτέσιον και δύο μάσκες δώρο. Και δύο μάσκες δώρος και το προκτέσιον. Είναι τρομερό. Να το ακούτε και θα δείτε ότι θα αισθάνεστε μεγάλο κέφι να κάνετε προπόνηση, να κάνετε γρήγορο περπάτημα και ασκήσεις. Από την άλλη πλευρά έχουμε να πούμε 4 φοβερούς γιατρούς για check-up που περνάς το ετήσιο όλα και τα λοιπά. Ναι. Πρώτα είναι ο Χλωροκώστας, ένας καρδιολόγος καταπληκτικός. Είναι στο Νίμιτς και το γραφείο εκεί κοντά. Καταπληκτικός. Ο Χλωροκώστας, καρδιολόγος, αετός, αετός, εγώ σας το λέω. Και από την άλλη πλευρά, χρόνια εγώ πάω, πάμε πολύ ανά, στο που λέει όλοι περνάνε από εκεί. Από την άλλη πλευρά, ο ουρολόγος ο Μαρτίνης, για Assault General, τρομερός. Λιαρόπουλος για τη μέση, καταπληκτικός, εκεί θα πας. Και Σιούνας Παναγιώτης, ορθοπαιδικός. Αυτή η τετράδα άχαστη. Είναι δυναμίτες. Άχαστη. Και θα σου κάνουν πολύ καλό, θα γίνεις και καλά και δόξα τω Θεώ να έχουν την υγεία τους. Ωραία. Και από την άλλη πλευρά έχουμε να πάμε πλέον στο ποδόσφαιρο. Ναι. Έχουμε τον πρόεδρο του Ατρομήτου, τον κύριο Σπανό. Είναι φοβερός. Την άλλη φορά κάτι πήγα να του πούνε με Ολυμπιακό. Λέει, καθαρός ουρανός, αστραπές, δεν φοβάται. Είναι τρομερός ο Σπανός, είναι τίμιος, είναι φοβερός, ηθικός άνθρωπος και κάνει πολύ καλά και αυτός σε φτωχούς. Είναι τρομερός. Βοηθάει πολύ κόσμο, ναι. Όπως κάνει η οικογένεια Καρατζαφέρη εδώ και 20 χρόνια. Από δικά μου που έχω δει σε προσφυλές μου πρόσωπο, το γλίτωσε και σώθηκα. Προσφυλές πρόσωπο, έτσι, έτσι. Οικογένεια Καρατζαφέρη, είναι φοβερή σε αυτά όλα. Και πάμε και στο Μαρινάκη, ο οποίος είναι φοβερός, εκπληκτικός. Ο Ολυμπιακός το έκανε να φαίνεται απλό, καθόλου εύκολος ο Μαραθώνιος. Ο Μαρινάκης
πήρε, λέει, την μεγάλη απόφαση και ο κόσμος στήριξε το επιχείρημα, την είδε την προοπτική και γι' αυτό τώρα η δικαίωση είναι τεράστια. Σε χρόνο ρεκόρ οι Ερυθρόλευκοι έφτιαξαν μια καινούργια ομάδα και έφτανε στην καταξίωση. Και μάλιστα στις συνθήκες εξυγίασης που δεν έχουν καμία σχέση με το κανονικό ποδόσφαιρο. Ο Μαρινάκης εμένα προσωπικά με δικαιώνει, γιατί τον πίστεψα ότι είναι ο μεγαλύτερος πρόεδρος όλων των εποχών του Ολυμπιακού και από τους μεγαλύτερους που βγάζει η Ελλάδα και φοβερός σαν άνθρωπος. Και πάει να ανανεώσει και τον Μαρτίν σε ένα χρόνο. Όπως και η οικογένειά σου, κύριε Καρατζαφέρη, από ανέκαθεν. Κώστα. Εδώ και 20 χρόνια θυμάμαι, κάνετε καλά. Ο Μαρινάκης είναι φανταστικός και σαν άνθρωπος. Όπως και μου έφερε ο Νίκος εδώ ένα απόσπασμα από μια εφημερίδα. Ναι. Όταν ήταν στον Ολυμπιακό, μπράβο, σε προετοιμασία στο Ούντινε στην Ιταλία, μπράβο, και ένα, ναι, περιστατικό με τον Μινά Χατζίδη, τον Γερμανό, το ξέρει. Άκου ένα ωραίο. Καλό παίκτη. Ωραίο, ναι, παίκτη. Η σύλληψη του Μινά Χατζίδη από το Σερίφι Αλέφαντο. Αυτά είναι. Απόδρασε για πίτσα σε καιρό προετοιμασία. Ήταν λοιπόν το καλοκαίρι 1994. Όταν ο Ολυμπιακός με προπονητή Νίκο Αλέφαντο βρισκόταν στην περιοχή του Ούντινε της Ιταλίας για να πραγματοποιήσει σε βασικό στάδιο προετοιμασίας. Εκείνη την εποχή είχαν έρθει ο Ήλια Ήβιτς και ο Εστάι και στον Ολυμπιακό περίμενα να τελειώσει το Μουντιάλ για να επιστρέψει ο Γεγκίνη. Υπήρχαν όμως και παλιοί όπως Κυριάκος Καραταΐδης, Βασίλης Καραπιάρης, Παναγιώτης Σοφιανόπουλος, Νίκος Τσαντάκης και Μινάς Χατζίδης. Ένα περιστατικό μου πρωταγωνιστή, τον Γερμανό, είχε ταράξει στα νερά και είχε φέρει μια μικρή αναστάτω στην ομάδα. Ο Τρελομινάς και ο Νίκος Αλέφαντος προσπαθούσε να κρατήσει ισορροπίες και την πειθαρχία στην ομάδα, ήταν δύο πρωταγωνιστές. Το φαγητό δεν ήταν και τόσο καλό. Η διατροφή αυστηρή και ο Χατζίδης έδειξε να μην αντέχει και να διαμαρτύρεται συνέχεια με αποτέλεσμα κάποια στιγμή να αποφασίσει να επισκεφτεί μια πιτσαρία της περιοχής, διανύοντας μάλιστα μεγάλη απόσταση και κρυφά να πηγαίνει με απόδραση αλλά ιταλικά και να δοκιμάζει πίτσες. Το έκανε μια-δυο φορές, αλλά ο Λέφαντος καραδοκούσε και δεν άφησε τίποτα στη δίκη του. Έτσι, όταν έβλεπε το Χατζή την ώρα της καθιερωμένης βόλτας, λίγο μετά το βραδινό γεύμα να φεύγει και να αργεί, αποφάσισε να τον ακολουθήσει. Και τελικά διαπίστωσε ότι ο Μινάς πήγαινε συχνά πυκνά και γευμάτιζε στο εθνικό φαγητό των Ιταλών. Μαζί με τον Μινά την πλήρωσε τελικά άλλοι δύο συμπαίκτες, τον ακολουθούσαν ο Σοφιανόπουλος και ο Σαββίδης. Και το πρόστιμο ήταν αρκετό μεγάλο, με τον Αλέφαντο να γίνεται έξαλλος και να αποφασίζει να τους κάνει για τιμωρία προπονείς από τα χαράματα. Τους σήκωνες χαράματα. Ναι, έχουν γίνει έτσι. Όπως τα λέω. Να σου Κωστάκι πω. Μου. Νικό, πες μου τι έκανε ο Χατζίδης όταν σε είδε μπροστά του στην πιτσαρία. Του κόπηκαν τα πόδια, ε. Ναι, τι να σου πω. Λοιπόν, πάμε. Ναι, γινόταν όπως θα γράφει. Ωραία. Έτσι, είναι το γορίλα μπροστά. Κωστάκι μου, γίγαντα. Του μείνε η πίτσα στο λαιμό. Να μείνουμε λίγο σε... τον Κωστάρα, ωραίο. Να μείνουμε λίγο σε... Σε πώς θα μου φεύγες, άμα σε είχα πέφτει. Σα σίγουρα να μου φεύγες. Πού να το λυπήσω. Για πίτσα. Λοιπόν, να πούμε ότι... Να πούμε ένα φιλικό του ΠΑΟ με τον Άγιαξ, το 73. Του... Μια τούμπα 46.000, 47.000 θεατών. Με τον Κρόιφ λες, έτσι, ναι, ναι. Με τον Κρόιφ, το 1-1, με ένα συγκλονιστικό μάτς. Και υπάρχει και κάτι άλλο με τον Άγιαξ, το οποίο το είδα χθες. Ξέρεις ότι έχει παίξει φιλικό... Με τον Νέαντα Σαλαμίνας. Με τον Νέαντα Σαλαμίνας. Ναι. Είχε έρθει εδώ το καλοκαίρι του 73. Έχουμε, ναι, έχουμε και τα πλάνα. Για να βρει τις ρίζες του. Έτσι. Ναι. Και κέρδισε σε αυτό το φιλικό 2-0. Νομίζω 2-0. Με, ναι, δύο γκολ του Τζόνι Ρεπ. Ο Τζόνι Ρεπ ήταν από τους λίγους βασικούς που είχε κάνει το ταξίδι, ναι, τότε. Ναι. Αλλά φαντάσου τώρα για το νησί εκεί, για τη Σαλαμίνα. 3.000 κόσμου στο λιμάνι περίμενε αποθέωση. Ήταν σαν να έρχεται τώρα εδώ. Χαμός, μη συζητάς. Η Ρεάλ, ας πούμε, ή η Μπαρτσελόνα. Έτσι. Τις εποχές. Είναι χαμός.
Και βλέπουμε και τα σημειότυπα που μας εξασφάλισε ο κύριος Λίγκρης. Ο Λίγκρης δεν φάνει, ούτε ο Λίγκρης έπρεπε, αν δεν ήταν δημοσιογράφος, ναι, θα ήταν κατάσκοπος. Κατάσκοπος. Πάμε στο Γιώχαν Κρόιφ. Θα ασχοληθούμε σε λίγο το τι έκανε ως προπονητής. Να πούμε ότι ως παίκτης σε 276 παιχνίδια σημείωσε 204 γκολ, 8 πρωταθλήματα Ολλανδίας, 5 κύπελλα Ολλανδίας, 3 κύπελλα πρωταθλητριών, 71, 72, 73, 2 ευρωπαϊκά Super Cup και ένα διπυρωτικό. Χωρίς να είναι αθλητής, έτσι. Χωρίς να είναι αθλητής. Κάπνιζε σαν κάπνιζε και στα αποδυτήρια αυτό. Και έπινε και μπύρες πολλές. Λοιπόν, ως προπονητής κατέκτησε το κύπελλο κυπελούχων το 1987. Εδώ, στο ΆΚΑ, βέβαια ήταν το καλοκαίρι που εμείς ασχολούμασταν πιο πολύ με τον Νίκο Γκάλη, τον Παναγιώτη Γιαννάκη και το Ευρωμπάσκετ. Έτσι. Εδώ είναι και το στιγμιότυπο, ένα 0 Λοκομοτίβ Λειψίας, με τον Φαν Μπάστεν να σκοράρει τον νικητήριο γκολ. Φαν Μπάστεν που έχει πει πολλές φορές ότι η ίδαλμά μου ήταν ο Γιώχαν Κρόιφ. Έτσι. Βλέπουμε και την εντεκάδα της εποχής. Με Φαν Μπάστεν, Μέντσο, Φαν Σιπ, τον προπονητή της Εθνικής Ελλάδος, Ράικαρτ, Φέρλατ, Βάουτερς, Σιλόι, Βίντερ, Βίτσχε, Μπέβε και τον Μιούρεν. Αυτή είναι λοιπόν η 11, 1987 και σε παράταξη με τον Φαν Μπάστεν μπροστά, 1-0, την Λοκομοτίβ Λειψίας. Με τον Ράικαρτ στόπερ τότε, έτσι, μετά προωθήθηκε στα χαφ. Και πολύ καλός. Πολύ καλός. Ο Φανσίπ σαν εξτρεμάκι έλεγε τίποτα, ο προπονητής εθνικής. Γρήγορος ήταν. Γρήγορος μπούκαρινε μέσα. Αυτοί παίζαν ωραία το 4-3-3. Χωνότανε μέσα, έκλεινε ο Φαν Μπάστεν. Άμα χωνόταν έξω δεξιά πήγαινε λίγο προς το άλλο δοκάρι. Και έβγαινε απ' έξω ο Βίντερ ή ο Σιλόι. Και αν φεύγει Φερρυπίνο μπακ, τον καλύπτει ο χαφ. Αν φεύγει ο χαφ, ο μπακ προωθείται προς θέση του, έχει και το νου του στα μπακ. Αν γίνει αντεπίδεση, είχαν καλές κινήσεις, ναι, το κάνανε ωραία. Εγώ αυτό τα είδα πολύ καλά μετά στο Χάπελ και ο Μπόμπεκ εδώ. Ακριβώς. Το 4-3-3, τον Δίδας και. Δηλαδή, αυτούς και τους δύο τους είδα. Σαν ντουζένια. Είναι μάνα στο 4-3-3. Στα καλύτερά του δεν άφηνα πρωινό. Εδώ είναι το κεφαλαίο του Φαν Μπάστεν, το μοναδικό γκολ. Στο ΆΚΑ ο Φαν Μπάστεν, ο οποίος είχε πρώτο τον Γιώχαν Κρόιφ και ήταν ο άνθρωπος που τον προπονούσε στην θητεία του στον Άγιαξ. 112 συμμετοχές, 117 γκολ, 3 πρωταθλήματα, 3 κύπελα και το 87 με δικό του γκολ κατέκτησε το κύπελο κυπελούχων. Χρυσό παπούτσι το 86 και πρώτος σκόρερ 4 συνεχόμενες χρονιές από το 84 μέχρι το 87. Όλα αυτά για τον Μάρκο Φαν Μπάστεν που βέβαια διέκοψε την ποδοσφαιρική του καριέρα πολύ σύντομα λόγω των προβλημάτων που είχε στους Αστραγάλους. Και εδώ η τριπλέτα της εποχής με Κούμαν, Ράικαρτ και τον Φαν Μπάστεν. Έτσι. Ο Κούμαν πήγε μετά Ετχόβεν και πήρε πρωταθλητριό. Φοβεροί παίχτες. Κρόιφ ή Φαν Μπάστεν, πάμε Κρόιφ, έτσι. Ναι, εντάξει. Πάμε Κρόιφ. Λοιπόν, στα καλά του ήταν και αέρινος ο Κρόιφ. Ναι. Λεπτά πόντια, μπαμ, τρίπλα, ξέπως έφευγε. Φυσέκι. Φυσέκι. Λοιπόν, τρέχαμε, δηλαδή, πάρουμε θέση να δούμε Κρόιφ. Να δούμε Κρόιφ. Θα πάμε τώρα, κύριε, στην εποχή του Φαν Γκάλ. Ξεκινά το 92 όταν κατακτά σε διπλούς τελικούς του ΕΦΑ τότε κόντρα στην Τωρίνο το τρόπαιο με 2 ισοπαλίες, 2-2 στην Ιταλία, 0-0 στο Άμστερνταμ. Να δούμε σε γράφημα ή σε φωτογραφία ότι έχουμε πιο πρόχειρο στην παρούσα φάση την εντεκάδα σε εκείνο τον τελικό. Και εδώ γίνεται μία έκπληξη γιατί σύμφωνα με τα στατιστικά του Γιώργου του Λίγκρη είχε κατεβάσει τριπλέτα, δηλαδή τον Φαν ντε Μπερ, τον Μπλιντ και τον Σιλόι. Με Γιόνγκ, Βίντερ, Κρέκ, Φαν Σιπ, τον Ντένις Μπέρκαμπ πριν πάει στην Άρσεναλ και κάνει όργια. Ωραία. Και Ρόι Πέτερσον μπροστά, δηλαδή ένα 5-3-2
που ουσιαστικά είχε το Φανσίπ και τον Κρέκ να έχουν όλη την πλευρά. Έτσι, με Βίντερ Γιόνγκ στα χαφ, τον Μπέρκαμ δεκάρι, τον Ντένις Μπέρκαμ δεκάρι και Πέντερσον με Ρόι μπροστά. Δεν ξέρω αν έχουμε και τη φωτογραφία από εκείνη την εντεκάδα που κατέκτησε σε διπλούς τελικούς. Ωραία, διπλούς τελικούς με την Τωρίνο. Η επόμενη μεγάλη ομάδα είναι το 95-96 με το Φάνγκαλ στον Πάγκο. Ήταν η χρονιά που ο Παναθηναϊκός έφτασε μέχρι τα ημιτελικά. Μία χρονιά πρώτα είναι που κατακτά το 95 το τρόπαιο με τον Φάνγκαλ στον Πάγκο. 1-0 την Μίλαν με τον Κλάιφερτ να σκοράρει τότε σε ηλικία 18 ετών. Ήταν μία εντεκάδα εκ των οποίων οι 9 παίκτες ήταν κάτω των 25 ετών. Πάντα βγάζανε, Γιάννη. Και βγάζουν ακόμα. Με Offermans, Finidi, Λιτμάνεν δεκάρι. Θυμίζω ότι ο Φιλανδός ο Λιτμάνεν ήταν οι εποχές που έκανε πράγματα και θάματα και ψηφίστηκε αργότερα ως ο κορυφαίος ξένος ποδοσφαιριστής στην ιστορία του Άγιαξ. Ντάβιτ Ζέρντοφ κόφτες. Πολύ καλή. Ντάβιτ Ζέρντοφ, πολύ καλή. Ναι. Ο Κλάιφερ μπήκε αλλαγή το δικαιό σκόρερ. Ραϊζίγκερ το δεξίμπακ, Ράικαρντ Μπλιντ πίσω και ο Φάντε Σαρ που επίσης πολύ καλό τερματοφύλακας. Και ο Βεμπάρ, πολύ γρήγορο. Ναι, εξτρέμ, αρσεναλάρα κι αυτό. Μπράβο. Αρσεναλάρα κι αυτό. Μπράβο. Λοιπόν, Ρόναλντ Ντεμπέρ μπροστά. Μπλιντ Ράικαρντ, πολύ καλά σέντρε μπακ. Ναι. Τρομερή. Ο Λιτμάνεν ήταν τεχνίτης, δεν ήταν γρήγορο, αλλά είχε πίσω δύο σκυλιά, τον Ντάβιτς και τον Ζέρντοφ, οπότε στην πλάτη μπράβο. Του, ε. Μπράβο. Λοιπόν, και την επόμενη χρονιά αποκλείει τον Παναθηναϊκό. Χάνει 0-1 στο Άμστερνταμ, τα είχαμε ξαναφέρει αυτά. 0-3 με Λιτμάνεν πρωταγωνιστή στο ΆΚΑ και πάει σε έναν τελικό, όπου εκεί θα ιτηθεί όμως από την μεγάλη Γιουβέντους της εποχής, του Ραβανέλη, του Περούτσι, ο οποίος απέκρισε και το πέναλτι του Σιλόη στο τέλος και έτσι στον τελικό της Ρώμης. Ο Έντας δεν καταφέρνει τότε να κάνει back-to-back κατακτήσεις, αλλά ήδη έχει γράψει ιστορία. Εδώ είναι ο Φανγκάλ με το τρόπιο το 1995 και είπαμε 1996 ήρθε η ήττα στα πέναλτι από την Juventus. Αυτή ήταν και η επόμενη καλή φουρνιά και ο τελευταίος τελικός που έχει παίξει. Μεγάλα μάτς. Και παικταράδες. Και παικταράδες. Πω. Και παικταράδες. Υπάρχουν τώρα αυτοί. Mm-hmm. Ακριβώς. Ξεχάσε τους. Ακριβώς. Αναπίθανη εποχή εκείνη. Η εποχή του Φανγκάλη, του Κρόιφ. Του Κρόιφ, λες κύριος. Του Κρόιφ. Λοιπόν, πάντως, κοινός παρονομαστής Κώστα ήταν ότι δεκαετία 70, δεκαετία 90, αρχές δεκαετίας 70, αρχές δεκαετίας 90. Βγάζει καλές φουρνιές, παραγωγή ποδοσφαιριστών. Κρατήστε το αυτό που είπαμε γιατί σε εκείνον τον τελικό έχει παρουσιάσει 9 στους 11 παίκτες κάτω των 25. Κάτω των 25. Θα πούμε το γιατί μετά την αμέσως πιο νεανική εντεκάδα σε τελικό κυπέλλου Ευρώπης την είδαμε στον χαμένο τελικό του 17 του Europa από την United του Μουρίνιο πριν λίγα χρόνια. Θα δούμε τώρα μία κάρτα σε full screen. Αν εξαιρέσουμε τον Γιώχαν Κρόιφ, από εκεί και πέρα την παραγωγή Ταϊλέντων την ξεκίνησε με Φανγκάλ στα μέσα της δεκαετίας του 90 και ξανά είχαμε πριν 2-3 χρόνια. Πριν πρόσφατα, ναι. Πρόσφατα άλλη μία τέτοια παραγωγή. Και αυτό παραγωγή. Με τον κορονοϊό θα τους βγει σε καλό αυτή. Γιατί όλο το παραμύθι τώρα θα πάει σε άλλα συμβόλαια, σε νέους παίκτες, ναι. Θα γίνει έτσι όπως το βλέπω και εγώ και ο Νίκος, δεν ξέρω πώς το βλέπεις εσύ, πώς το βλέπεις, αλλά εδώ και στην Ελλάδα βλέπω πολλούς νέους να βγάζουν ποδοσφαιριστές και στην Ευρώπη. Θα δοθούν ευκαιρίες, τώρα δεν ξέρω πώς θα τώρα καταφέρουν να τις αρπάξουν. Πάμε στο τελικό του 17, εκεί χάνει ο Άγιαξ από την Manchester United του Ζωζέ Μουρίνιο στον τελικό, αλλά παρουσιάζει την δεύτερη πιο νεανική ομάδα από αυτή του Φανγκάλ.
και έχει παίκτες που αμέσως μετά απασχόλησαν και απασχολούν το διεθνές ποδοσφαιρικό στερέωμα. Με Ντόλμπεργκ μπροστά, με Τραωρέ, με Γιουνιές, με Ζήγες, με Σενέ, με τον Κλάσεν, Ντελίχτ και Ονανά. Για να φτάσουμε στον... εδώ είναι η αντίστοιχη εντεκάδα του τελικού. Για να φτάσουμε στον περσινό ημιτελικό, όπου αποκλείστηκε από την Τότεναμ, όπως αποκλείστηκε, με Τάντιτς μπροστά, Νέρες και Ζήγετς, συγγνώμη, ως τριπλέτα. Φάντε Μπέκ, Ντε Γιόγκ, Σενέ, Ταλιάφικο, Μπλίτ, τον Γιο, Ντε Λίχτ και ο Νανά. Οι πιο πολλοί πήραν μεταγραφές σε μεγάλα κλαμπ της Ευρώπης και κάποιοι άλλοι ετοιμάζονται να πράξουν το ίδιο. Αυτή είναι η μεγάλη τελευταία φουρνιά που έβγαλε ο Άγιαξ. Δεν πήγε τελικό, αν και πολλοί ήθελαν να δουν αυτόν τον Άγιαξ να φτάνει στον τελικό, ειδικά μετά την πρόκριση εις βάρος της Γιουβέντους του Κριστιανού Ρονάλντο κλπ. Τρεις είναι τέσσερις, για να μην αδικούμε, είναι οι Έλληνες που έχουν παίξει με την φανέλα του Άγιαξ. Είναι αρχικά ο Νίκος Μαχλάς, 1999-2002, με 38 γκολ σε 74 παιχνίδια. Είναι ο Άγγελος Χαριστέας στα ντουζένια του, μία χρονιά μετά το κερδισμένο Euro, το 5-6 με 12 γκολ σε 31 μάτς. Είναι ο Γιάννης Αναστασίου, που έχει διατελέσει και προπονητή στον Άγιαξ, 2004-2006, 7 γκολ σε 32 μάτς. Και ο τερματοφύλακας ο Κώστας Ολάμπρου, με 7 μόλις συμμετοχές για μία διετία, φόρεσε και το εθνόσημο. Το χάθηκε. Ο Λάμπρου. Πώς? Χάθηκε το ναι, γιατί ήταν στη σκιά του Ονανά κυρίως, δεύτερος ναι. ή τρίτος τερματοφύλακας. Και... Να πάμε τώρα να δούμε μία κάρτα, ενδεχομένως να είναι και δύο. Ο Άγιαξ έχει παίξει πολλά μάτς κόντρα σε ελληνικές ομάδες στα κύπελλα Ευρώπης. Μερικά μας έχουν μείνει αλυσμόνητα. Ένα με τον Ολυμπιακό ήταν που τον απέκλεισε ο Αναστόπουλος. Να ξεκινήσουμε χρονικά... Το 83 πρέπει να κάνει. Να ξεκινήσουμε χρονικά το 71 που είναι τελικός κυπέλλου πρωταθλητριών στο Wembley με Δωμάζο, Αντωνιάδη κλπ. Δεν μπορεί να κάνει κάτι ο Παναθηναϊκός, γιατί τότε χτιζόταν η αυτοκρατορία του Άγιαξ με Κρόιφ, Νέσχες κλπ. Θα φτάσουμε σε αυτό που είπες, Κώστα. 28-9 του 83 στο Ολυμπιακό Στάδιο. Γκόσκι πρέπει να ήταν. Ολυμπιακός Άγιαξ 2-0. Στην παράταση έτσι είχε. Στην παράταση. Το γκολ του Αναστόπουλου είναι. Θυμάμαι τον γκολ του Αναστόπουλου, δεν ήταν. Τα δύο γκολ του Αναστόπουλου είναι. Δύο γκολ Αναστόπουλου. Ένα πρέπει να ήταν από κόντρα του Γούναρη. Το δεύτερο ήταν πιο ωραίο. Την κόντρα πρέπει να ήταν το δεύτερο. Εσύ, πολύ καλό. Mm-hmm. Παρακολουθούσαμε την ΕΡΤ με 75.000 κόσμο σε μια βραδιά η οποία θα ήθελα να είμαι εκεί να δω το μάτσο αυτό, ότι ήταν τρομερό μάτσο. Ναι. Ήταν μεγάλο και ο Άγιαξ φοβερός. Αλλά και ο Ολυμπιακός εκεί ήταν στα καλά του, με Καϊφά. Έχουμε και φωτογραφικά στιγμιότυπα από τα μάτς τα οποία αναφέρουμε. Είπαμε για το Γουέμπλι, είπαμε για το 83. Ουσιαστικά ο Αναστόπουλος αποκλεί μόνος του τον Άγιαξ. Εδώ είναι τα στιγμιότυπα. Θα πάμε στο 96. Είχαμε κάνει αναφορά και κάποιες εκπομπές πριν με την κούρσα του Δόνη και τον γκολ του Βαζέχα 1-0 στον ημιτελικό του 1996. Θυμίζω ο Άγιαξ ήταν ήδη πρωταθλητής Ευρώπης. Στη ρεβάνς ιτήθηκε με 3-0 με πρωταγωνιστή τον Λιντμάνεν τότε, τον Φιλανδό. Ποιος προπονητής ήταν στο Παναθηναϊκός, το θυμάσαι? Πώς? Ποιος προπονητής ήταν στο Παναθηναϊκός? Ο Ρότσα ήταν. Ο Ρότσα ήταν και είχε στο ενδιάμεσο με γκολ του Μπορέλη μια κεφαλιά ψαράκι, κερδίσει την ΑΕΚ και ουσιαστικά σφραγίσει το πρωτάθλημα. Και στη ρεβάνς είχε την απουσία του Γουσού, το δεξί μπακ του Γεωργιάδη και του Ζουνίδη, αν θυμάμαι καλά. Στα σώπερα, μεγάλη απώλεια ήταν. Ναι. Και η Κυλιοφόρος δεν έπαιξε εκεί, έπαιξε στο ΆΚΑ. Ο ΆΚΑ έπαιξε στο Παναθηναϊκό. Άλλο ήταν με το 1-0 εκεί, η Κυλιοφόρος θα ήταν αλλιώς. Έπαιξε ρόλο, νομίζω. Δύο χρόνια μετά ο Ολυμπιακός κερδίζει ξανά τον Άγιαξ με 1-0.
τον γκολ του Αλεξανδρής με ένα γυριστό, αν το θυμάστε. Ωραίος σύντερφος. Εδώ είναι το γκολ του Αλεξανδρή, σε ένα κατάμεστο Ολυμπιακό στάδιο. Πώς? Έβαζε πολλά τέτοια ο Αλεξανδρής. Ναι, έβαζε τέτοια, ήταν θεαματικός. Έβαζε πολλά θεαματικά γκολ, ναι. Μετά το 10 είναι η πρώτη αναμέτρηση σε προκριματικά Champions League με τον ΠΑΟΚ. Θυμάμαι ένα 3-3 στην Τούμπα με Ίβιτς. Εδώ τερματοφύλακα. Με? Έφυγε τερματοφύλακα ο ΠΑΟΚ χρόνια. Πρόβλημα. Με τον Κρέσιτς ήτανε. Κρέσιτς, ναι. Εκεί έφερε ένα-1. Μια ο Κρέσιτς, μια ο Καλτιά στο δάχτυλο. Εκεί έπαιξε μεγάλο ρόλο ο κακός θεματοφύλακα στο ΠΑΟΚ. Και το 16, 6 χρόνια μετά, ξανά με τον Άγιαξ, 1-1 στο Άμστερνταμ και ήταν 1-2 στην Τούμπα. Τρίτος προκριματικός ήταν. Με τη χαμένη ευκαιρία του Κλάους, αν θυμάμαι καλά. Ναι. Ξαναπαίζει με Παναθηναϊκό. Με ΑΕΚ το 18 σε φάση ομίλων Champions League 3-0 στο Άμστερνταμ, 0-2 στο Ολυμπιακό στάδιο. Για να έρθει πέρσι ο αποκλεισμός εκ νέου από τον ΠΑΟΚ με μια όμως πολύ κακή διαιτησία που είχε ο ΠΑΟΚ στο Άμστερνταμ. Το 3-2 και με τα πέναλτι. Ήθελε τις μπουνιές του στο 3-2, αλλά τέλος πάντων έπαιξε ρόλο ποια ομάδα είχε τα λεφτά, ποια ομάδα είχε τη φήμη. Έπαιξε μεγάλο ρόλο εκεί. Mm-hmm. Έδωσε δικαιώματα αμυντικά και ο ΠΑΟΚ, αλλά ο διαιτητής φάνηκε ότι ήταν μεροληπτής εναντίον του ΠΑΟΚ. Και δεν το λέω εύκολα εγώ, γιατί στη Θεσσαλονίκη είμαστε συνηθισμένοι στα κλάματα, αλλά εκείνο το μάτι θυμάμαι ότι και εγώ που είμαι πάρα πολύ κοινικός στις τοποθετήσεις μου, είχα εκνευριστεί και εγώ. Ναι. Κατόρθωσε να εκνευρίσει και εμένα, κατάλαβες τι έγινε. Λοιπόν, τώρα κλείνοντας όπως πάντα, Νίκο, πες μου από τις εποχές που είδαμε, ποια θεωρείς καλύτερη με... Η καλή ήταν με Κρόιφ τότε όλα. Με Κρόιφ, Τέσκες και λοιπά, μετά... έτσι. Με Μίχελ στον πάγκο. Μπράβο. Mm-hmm. Μπράβο. Γιατί μετά... Εντάξει, λίγα πράγματα. Νομίζω θα συμφωνήσουμε... Έπεσε πολύ μετά. Πώς τα όλοι σε αυτό, Όλοι. Και η βάση της Εθνικής Ολλανδίας ήταν ο Άγιαξ, 80%. Ακριβώς. Λοιπόν... Η Εθνική Ολλανδίας είχε την ατυχία να παίξει και τους δύο τελικούς στην έδρα του αντιπάλου. Ναι. Αργεντινές με Χούντερ και με το Χάπελ τότε, αν θυμάμαι καλά, στο 78 και το 82 στη Γερμανία. Ήταν δύο μάτς που τα έπαιξε στην έδρα του αντιπάλου, έπαιξε ρόλο και αυτό. Και η Χούντα με το Μενότη τότε που είχαν πέσει πάνω να στήσαν και το 6-0 το Περού. Ναι. Του Βιντέλα. Λοιπόν, κάπου εδώ θα κάνουμε επίλογο και σήμερα με αυτό το εφαίρεμα του Άγιαξ. Λέτε να πάμε Γιουβέντους, επόμενο. Ναι, βέβαια. Σινιόρα. Γιουβέντους, να ξέρεις, ναι. Έχει πάρα πολύ κόσμο στη Βόρεια Ελλάδα. Το ξέρω. Λόγω φανέλας. Του ασπρόμαυρου. Ναι. Λόγω χρωμάτων. Οπότε θα περιμένουν, ναι. Έχει πολλούς Γιουβέντινους. Ωραία. Πολλούς. Ωραία. Λοιπόν, κύριε, ευχαριστώ πολύ. Νίκο, ευχαριστώ. Τέρμα. Τα σάρωσες όλα. Κώστα, ευχαριστώ. Ελπίζω να άρεσε το αφαίρωμα του Άγιαξ. Να είστε καλά.